χεράκι, το ίδιο χέρι το δικό μας, το δεξί μας χέρι αγκαλιάζουμε το δικό του, το φέρνουμε δίπλα στο απέναντι μάγουλο και το αφήνουμε εδώ. Όταν φτάσεις 30, ναι, κάνε τις ερωτήσεις. Αναπνέει. Πλησιάζουμε με μεγάλη προσοχή, μην πάθουμε και εμείς τα ίδια. Είμαστε κοντά. Ακούς. Κυρία Σαλαόρα, είμαστε εδώ στο κλειστό γυμναστήριο της ΚΟ, που ο Σύνδεσμος Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Δωδεκανήσου διοργανώνει αυτό το σεμινάριο πρώτων βοηθειών σε συνεργασία με την ομάδα του ΕΚΑ Βρόδου. Πείτε μας λίγα λόγια για το τι περιλαμβάνει αυτό το σεμινάριο. Αυτή είναι μια δράση που ξεκίνησε πριν λίγο καιρό. Μας κάλεσαν μέσω αιτήματος που έγινε στο τμήμα της εκπαίδευσης. Έχουμε κάνει ήδη 2 σεμινάρια στη Ρόδο με πολύ μεγάλη επιτυχία και ήρθαμε εδώ πέρα τώρα να εκπαιδεύσουμε και τους συναδέλφους εδώ πέρα στις πρώτες βοήθειες, γιατί χώροι που δραστηριοποιούνται υπάρχουν συχνά τέτοια συμβάντα. Οπότε θέλαμε και με αφορμή αυτό να φτιάξουμε και εδώ πέρα ένα πυρήνα με εκπαιδευτές και στην Κάλυμνο και στην ΚΟ, για να μπορέσουν να εκπαιδευτούν και άλλες ομάδες ανθρώπων πλην των διαιτητών. Με πολύ πολύ μεγάλη χαρά δεχτήκαμε αυτή την πρόσκληση και το υλοποιούμε για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα σε τέτοια συμβάντα, τέλος πάντων. Συζητήσαμε και λίγο πριν σε δική μας κουβέντα ότι πρέπει να ξεφύγουμε λίγο από το ότι δεν είναι δική μας αρμοδιότητα και ότι θα αφήσουμε τους ειδικούς να το κάνουν. Και είπαμε ότι μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε, να συμβεί μπροστά του ένα τέτοιο δυσάρεστο γεγονός και να μπορούμε πραγματικά να σώσουμε μια ζωή. Οπότε είναι σημαντικό να ξέρουμε έστω τις βασικές πρώτες βοήθειες. Πράγματι, αυτοί που παρευρίσκονται σε ένα τέτοιο συμβάν είναι οι πρώτοι ανταποκριτές που λέμε. Είναι πολύ σημαντικό από την πρώτη στιγμή να δοθούν οι πρώτες βοήθειες, ούτως ώστε να έχει νόημα και όλο αυτό που θα επακολουθήσει. Ουσιαστικά γίνονται ένας κρίκος στην αλυσίδα της επιβίωσης για τη ζωή. Αυτό το πράγμα διδασκόμαστε, αυτό θέλω να καταλάβουν ο κόσμος, ότι η διαφορά γίνεται από τα πρώτα κιόλας λεπτά που θα συμβεί ένα τέτοιο περιστατικό. Και θα ήθελα να αποκτήσουν και την αυτοπεποίθηση και τις γνώσεις για να παρεμβαίνουν και να κάνουν τη διαφορά πραγματικά στην ανθρώπινη ζωή. Δώστε μου έτσι λίγες λεπτομέρειες, τι ακριβώς, ποια είναι οι βασικές πρώτες βοήθειες, η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, πείτε μας έτσι κάποιες λεπτομέρειες. Αυτά που διδασκόμαστε μέσα από αυτό το πεντάωρο σεμινάριο είναι η διαχείριση του αεραγωγού, πώς δηλαδή θα χειριστούμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει αισθήσεις εκείνη την ώρα και πώς θα μπορέσουμε μόνο χρησιμοποιώντας τα χέρια μας να το ανοίξουμε τον αεραγωγό και να τον βοηθήσουμε να ανασάνει, πώς να τον τοποθετήσουμε σε πλάγια θέση ασφαλείας σε περίπτωση που είτε έχει αισθήσεις είτε δεν έχει αλλά αναπνέει και δεν μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό του, να τον βάλουμε σε μια πλάγια θέση ασφαλείας ούτως ώστε να προστατεύεται και ο αεραγωγός του. Και σε περίπτωση που έχει υποστεί καρδιοαναπνευστική ανακοπή, να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τη λειτουργία της καρδιάς και των πνευμόνων, ούτως ώστε να κερδίσουμε χρόνο για αυτόν τον ασθενή μέχρι να έρθει εξειδικευμένη βοήθεια και εν συνεχεία να μπορέσουμε ακόμα και να μάθουμε να χρησιμοποιούμε και τον αυτόματο εξωτερικό απεινιδωτή. Γίνεται ειδικό κομμάτι και αναφορά σε αυτό το κομμάτι, εκπαιδευόμαστε και στη χρήση του, γιατί πλέον έχει αρχίσει και διευρύνεται η χρήση του, έχει αρχίσει τοποθετείται σε γήπεδα, σε δημόσιες υπηρεσίες, σε αεροδρόμια, σε ξενοδοχεία πολλά, ειδικά επειδή πρόκειται και για ένα τουριστικό μέρος. Οπότε νομίζω ότι σιγά σιγά θα έπρεπε να αρχίσουμε να το βάζουμε στη ζωή μας και τον απεινιδωτή. Όλα αυτά λοιπόν τα μαθαίνουμε και σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά και όπως τα είδατε τα εφαρμόζουμε και πρακτικά.
Είναι πολύ σημαντική αυτή σας η δράση και βλέπουμε ότι έχετε χωριστεί σε τρεις ομάδες που σημαίνει ότι ήρθαν πολλά άτομα, δηλαδή οι θέσεις καλύφθηκαν από τους ενδιαφερόμενους. Είχαμε και περισσότερο ενδιαφέρον, δυστυχώς όμως τα υγειονομικά πρωτόκολλα λόγω COVID μας θέτουν κάποιους περιορισμούς και για αυτό το λόγο θα δείτε ότι είμαστε και σε μικρότερες ομαδούλες και για να μπορούμε να είμαστε πιο κατανοητοί και να προλαβαίνουν όλοι οι εκπαιδευόμενοι να περάσουν από το πρακτικό κομμάτι, αλλά και γιατί σεβόμαστε την ιδιαιτερότητα της εποχής και τα πρωτόκολλα λόγω COVID.